τουρισμό. Έχετε από όλη την Ελλάδα. Έρχεται εδώ να επισκεφτεί κάποιο στο Μανιάκι. Ή και αν έρθει, τι έχει να επισκεφτεί εδώ στο Μανιάκι. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο στο Μανιάκι. Ένα τουριστικό μέρος ή ένα μνημείο ή κάτι σχετικό. Όποιος έρχεται, συνήθως οι περισσότεροι έρχονται για την Καστοριά και τις ομορφιές της πόλης. Απλά εμείς αποτελούμε ένα γειτονικό μέρος ακριβώς δίπλα, όπου έχουμε και εμείς την ιστορία μας, έχουμε και εμείς τους τρόπους μας για να δείχνουμε το πόσο φιλόξενος λαός είμαστε. Εγώ πάντως είμαι εγωιτευμένος από το κλίμα του Μανιακίου εδώ, αλλά και από την φιλοξενία των κατοίκων. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Ελπίζουμε και ο κόσμος που το βλέπει να επισκεφτεί κάποια στιγμή την Καστοριά και να περάσει και μια βόλτα από το Μανιάκι για ένα τσιπουράκι. Να είσαι καλά, Χάρη, ό,τι επιθυμείς. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Λίγα λόγια για τις δραστηριότητες του συλλόγου, αγαπητέ Χάρη. Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι οι δραστηριότητες ενός συλλόγου μπορούν να επεκταθούν σε πολλά σημεία. Γεγονός επίσης είναι το ότι παλαιότερα ο σύλλογος είχε άλλες δραστηριότητες, με την έννοια ότι
ο σύλλογος ήταν ο άμεσος διαμεσολαβητής μεταξύ του πολίτη και των πολιτικών αρχηγών, αρχόντων. Πια έχει παραγωνιστεί λίγο ο ρόλος του εκάστοτε συλλόγου. Βέβαια, εμείς προσπαθούμε πάντα να προάγουμε τον πολιτισμό, είτε με τη συνέχεια των χορευτικών συγκροτημάτων, είτε με τη δημιουργία, τις εκδηλώσεις, να κρατάμε τα ήθη και τα έθιμα, την παραδοσιακή μπουμπούνα. Πρόσφυγες από κάποιο μέρος, τι πρόσφυγες είστε εδώ, ντόπιοι? Υπάρχουν άλλες προσφυγές και τι? Ναι, το χωριό θεωρείται ότι είναι ντόπιο, αλλά ένα μεγάλο μέρος αυτών είναι κατσαούνιδες, έχουν προέλθει από το Γράμμο. Και ζούμε βεβαίως σε πολύ καλά πλαίσια, πλαίσια ειρήνης και φιλίας και αγάπης. Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ ωραία. Δραστηριότητες, εμφανίσεις του συλλόγου, Ελλάδα, εξωτερικό? Το εξωτερικό είναι κάτι το τοπικό, θα έλεγα. Βέβαια, αν μας δοθεί ευκαιρία, γιατί όχι να το κάνουμε. Τώρα εντός των ορίων, όπως σας είπα νωρίτερα, κινούμαστε στα πλαίσια της παράδοσης, αυτά που μας άφησαν οι παλαιότεροι. Επίσης προσπαθούμε να εντάξουμε τώρα για πρώτη φορά 11 Δεκεμβρίου μία δραστηριότητα που περιλαμβάνει, είναι η Παγκόσμια Μέρα του Παιδιού, και εκείνη τη μέρα θα θέλαμε να καλέσουμε κάποιους παιδοψυχολόγους, να μιλήσουμε με τους γονείς και να κάνουμε δραστηριότητες για τα παιδιά και ούτω καθεξής, και σίγουρα επειδή είμαστε και ένα νέο συμβούλιο, να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό για τον τόπο. Οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας θα το κάνουμε. Run!
στρίσκο κάτι σαν όρια ερώτα μιλήσατε. Το ενδιαφέρον από την νεολαία υπάρχει στην παράδοση. Χάρη, πώς το βλέπεις εσύ από την δικιά σου μεριά? Το ενδιαφέρον πάντα είναι εκεί. Απλά ορισμένοι νέοι θέλουν να δούνε ότι γίνεται κάτι και μετά να προσκολήσουν στην υπόλοιπη παρέα. Γι' αυτό και φέτος όπως και πέρσι, και πιστεύω να έχουμε και συνέχεια, κάνουμε κινήσεις σαν νεολαίοι και προσπαθούμε να προσελκύσουμε άτομα ίδιας ηλικίας που έχουμε νέες ιδέες, ώστε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι δημιουργικό. Τουλάχιστον το βλέπω εγώ ότι όλοι προσπαθείτε εδώ, βλέπω εκεί και στα σουβλάκια όλοι, άντρες, γυναίκες, όλοι μαζί και παιδιά μικρά είδα, όλοι ασχολείστε και προσπαθείτε. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και πάλι που ήρθατε.